Και προσωπικά στον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, διαφωνώ μαζί σας. Διαφωνώ με το αφήγημα κακά, καλά μέτρα, όπως συνηθίζετε να το λέτε, θετικά, αρνητικά. Πολύ περισσότερο στενοχωρήθηκα όταν είδα την προσπάθειά σας στην αντιπαράθεση με τον κύριο Βορύδη να προσπαθήσετε να τον πείσετε για τα νούμερα. Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι παίζουμε το παιχνίδι τους. Θετικά και αρνητικά, όταν λέμε κάθε φορά κακά και καλά μέτρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει πάντα να αναφερόμαστε, να αναφέρουμε και το σημείο αναφοράς. Σε σχέση με τι? Ό,τι είναι θετικό για μας είναι θετικό και για την αντιπολίτευση? Ό,τι είναι αρνητικό για μας είναι και αρνητικό για την αντιπολίτευση? Ματαιοπονείτε όταν προσπαθείτε να τους πείσετε. Ό,τι είναι θετικό για τους υπαλλήλους είναι θετικό για τα μολ? Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία έχει υποκριτικό ρόλο. Εμείς όλο αυτό εδώ το καιρό λέμε αυτό που πιστεύουμε, λέμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, λέμε αυτό που θέλουμε, λέμε όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, όταν αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει το λέμε. Η Νέα Δημοκρατία όμως και η αντιπολίτευση ευρύτερα, πιο πολύ η αξιωματική, αρέσκεται στην υποκρισία και είναι αναγκασμένη να υποκρίνεται. Εσείς δηλαδή τι λέτε? Και χάνουμε την ώρα μας εδώ πέρα να προσπαθεί να μας πείσει ο κύριος Βορύδης ότι έχουμε χάσει την ψυχή μας και ότι δεν είμαστε αριστεροί, προσπαθώντας να υποστηρίξει τις εργασιακές σχέσεις? Ποιος ο κύριος Βορύδης? Δεν ξέρουμε τι θέλουνε? Δεν ξέρουμε ότι είναι υπέρ της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, υπέρ της δημιουργίας ενός τοπίου τέτοιου που να προσελκύονται, λέει, αυτά είναι τα επιχείρηματά τους και η ιδεολογία τους, για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις? Υποκρισία και στα μέτρα και στα αντίμετρα. Τι να πρωτοπιάσει κανείς? Ήτανε πριν ο υπουργός, ο κύριος Ξανθός. Εσείς δηλαδή τι λέτε? Ότι συμφωνούν με το σύστημα που φτιάχνουν οι υπουργοί μας για τα φάρμακα, για να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει κεντρική προμήθεια που προβλέπεται στο νομοσχέδιο? Εσείς τι λέτε, συμφωνούν? Αν συμφωνούσανε, τότε πώς θα είχανε τη δυνατότητα μέχρι τώρα τα διάφορα κελπνό να δίνανε αυτά εδώ τα εκατομμύρια? Και πώς θα είχανε τη δυνατότητα οι διάφοροι μεγαλογιατροί να υπογράφουν και να υπερκοστολογούν οι εταιρείες στα φάρμακα? Ακόμα πώς θα είχαν τη δυνατότητα να πουλάγανε τον Τινάν όπως το πούλησαν? Τι νομίζετε, ότι όταν εμείς λέμε για δωρεάν περίθαλψη, όταν εμείς λέμε για ενίσχυση της υγείας, συμφωνούν, αφού ξέρουμε πολύ καλά τι κάνανε και τι θέλουν? Ό,τι θέλουν, την ιδιωτική, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, θέλουν την ιδιωτική υγεία. Αυτοί θέλουν την υποβάθμιση των νοσοκομείων. Ποια μέτρα λοιπόν είναι θετικά για αυτούς και ποια για μας όσον αφορά την υγεία? Για την ανάπτυξη, εδώ είναι οι υπουργοί. Πού δίνανε τα κονδύλια από τους αναπτυξιακούς νόμους? Ποια είναι η δική τους αντίληψη για την ανάπτυξη? Το 4% μας είπε ο κύριος υπουργός χθες, των επενδυτών πήραν το 50% των επιδοτήσεων. Είναι δυνατόν λοιπόν να συμφωνήσουμε? Είναι δυνατόν να τους πείσουμε? Τα λένε όμως αυτά? Δεν τα λένε, υποκρίνονται. Κλαίνε για τα εργασιακά, κλαίνε για την ανάπτυξη, κλαίνε για τις συντάξεις, κλαίνε για τους μισθούς. Είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με τους μισθούς? Όπως και για τα εργασιακά, έτσι θέλουν και τους μισθούς χαμηλούς για να προσελκύσουν τις επενδύσεις. Για να σταματήσω όμως τα παραδείγματα, κύριε Υπουργέ, αφήστε τους αυτούς με την υποκρισία τους. Πρέπει να τους ξεσκεπάσουμε όμως καθημερινά. Και αν απλά προσπαθούμε να τους πείσουμε με τα θετικά, τα αρνητικά και τα 3,5, τα 4,5, τα 5,5, ο κόσμος μπερδεύεται και δεν καταλαβαίνει. Εμείς πρέπει να συνομιλούμε με τον κόσμο, με το λαό, που δεν αντέχει άλλο. Αύριο κιόλας να φροντίσουμε όλα αυτά τα νούμερα να μπουν στη ζωή του. Και μπαίνουν ήδη σε ένα βαθμό, αλλά θα μπουν όταν βρίσκουν παραπάνω δουλειά οι νέοι, όταν έχουμε καλύτερη περίθαλψη, όταν έχουμε καλύτερη παιδεία και καλύτερα σχολεία και όταν, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν ότι βελτιώνεται
η ζωή τους. Αυτούς λοιπόν πρέπει να πείσουμε, γιατί διαφορετικά πέσουμε το παιχνίδι τους που ξέρετε ποιο είναι, ξέρετε τι θέλουν. Το λένε, το ομολογούν εδώ. Όλοι οι ίδιοι είστε. Οι ίδιοι είμαστε. Οι ίδιοι είμαστε. Και μάλιστα αυτοί λένε ότι είναι καλύτεροι διαχειριστές. Ή ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να ορίστε, η αριστερά την είδαμε, απέτυχε, άρα ο μόνος δρόμος είναι ο δικός τους. Και σε αυτό επιτρέψουν μια παρένθεση στο λίγο χρόνο που έχω προς το ΚΚΕ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ΚΚΕ δημόσια, γιατί εκεί μεγάλωσα και έμαθα. Αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, τι ρόλο, ποιους βοηθάμε πάνω σε αυτό που λέμε τώρα, τα θετικά και τα αρνητικά, όταν τους τσουβαλιάζουμε όλους. Και όταν το μόνο καθαρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ότι η μοναδική λύση θα είναι όταν πάρει ο λαός την εξουσία. Πότε δηλαδή, με ποιο κόμμα, με το ΚΚΕ, χωρίς συμμαχίες. Θα μου πείτε όχι στη Βουλή συμμαχίες, θα μας πει στην κοινωνία. Μα και στην κοινωνία μόνο του είναι. Με την απομόνωση και των κοινωνικών αγώνων. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Άρα η πρότασή μου κύριε Υπουργέ είναι να μην τους αφήσουμε να πείσουν τον κόσμο και να περνά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να τους δείχνουμε συνέχεια το δρόμο το δικό μας. Και αυτό ας είναι ένα από τα τελευταία βήματα, το τελευταίο μέχρι να βρούμε τη στροφή, μέχρι να πάμε στη στροφή προς το δικό μας δρόμο. Ο υπουργός, ο κύριος...